Από το βιβλίο «Νηπτική θεωρία», λόγος 16. Περί συντριβής καρδίας, η οποία μαστίζει τους δαίμονες, υπέρ πάσαν δρυμητά την ποινήν, ως φρήγανα τάχιστα φλογίζουσα άπασα σε αυτόν τας μηχανουργίας. Α. Σύντριψε ένα μοναχέ την καρδία σου με την ευχή για να συντριφθεί η δύναμη του σατανά με τελειότητα εκ της καρδίας σου. Β. Σύναξον από το βάθος σου με πικρούς αναστεναγμούς εισπάσαν καρδιακή σου ευθύ για να γλιτώσει από τους βρόχους και από τα σπαγίδας του διαβόλου. Γ. Βοήσουν από το κέντρο της καρδίας σου προς τον Θεό για να φτάσει η βοή σου εις τα ότα Κυρίου Σαββαώτ. Δέλτα. Βιά σου βόησον με άλλαλον βοήν της καρδίας σου προς τον Χριστό σου για να δικάσει τους αδικούντας σε δαίμονες και να πολεμήσει πολεμούντας σε διαβόλους με την αστραπή της θεότητος του έψου. Καθώς πάντοτε σε πολεμά και σε πειράζει ο διάβολος άσποντες εχθρούς σου, ούτω και εσύ αναστέναξον πάντοτε προς τον Χριστό σου για να φτάσει η βοήθειά του τάχιστα εις του λόγου σου. Σίγματα. Αντιπολέμα δυνατά πάντοτε τον πλάνον σατανά με τη συντριβή της καρδιάς σου για να συντριφθεί η υπονειρευωμένη κεφαλή του. Ζήτα. Καθώς φοβάται ο άνθρωπος να πιάσει με το χέρι του ένα πεπειρωμένο και σπιθυρίζον σίδερο, έτσι φοβάται και ο διάβολος συντριβή της καρδιάς. Η γάρ συντριβή της καρδιάς συντρίβει την πονηρία του κατά κράτος. Ήτα. Ή στην αναπαυωμένη και συντετριμένη καρδία, άμα αντικριθεί η φαντασία του διαβόλου, την δέχεται πάρα αυτά η καρδία και τυπώνεται βαθαίως η ιδέα της φαντασίας, μα η συντετριμένη καρδία δεν έχει χώρα ουδεμία φαντασία. Θήτα. Όπου υπάρχει συντριβή της καρδίας, εκεί φυγαδεύεται πάσα σατανική πονηρία και φλογίζεται πάσα δαιμονική ενέργεια. Γιώτα. Η συντριβή της καρδίας ταπεινώνει την έπαρση του αιωσφόρου και υψώνει στους ουρανούς εκείνων όπου την έχει. Γιώτα αλφα σύντριψον ουν αγαπητέ την έπαρση του αιωσφόρου με την παντοτινή συντριβή της καρδίας σου για να στεφανωθεί η ψυχή σου από τον Κύριο Παντοκράτορο. Γιώτα βήτα, διότι άμα συντριφθεί η καρδία σου πάρα αυτά χάνεται η κακία των δαιμόνων από του λόγου σου και λάμπει στην ψυχή σου η ακτίνα της δικαιοσύνης του Θεού. Γιώτα γάμο. Σύντριψον την καρδία σου με την ευχή, για να ειδείς την ψυχή σου σαν άγγελον Κυρίου, να ορμά κατά του διαβόλου, δίχως κανένα φόβο, με το να είναι ενδεδειμένη την δύναμη του υψίστου. Γιώτα δέλτα, σύντριψον την καρδία σου με την ευχή, για να συντριφθεί η αμαρτία από την καρδία σου. Γιώτα εύσυνο, φεύγει από το πρόσωπο της συμπληρωτημένης καρδίας, όχι μόνο ο δαίμονο υπηρέτη του σατανά, αλλά ακόμη φεύγει ταχύτερο της αστραπής και αυτός ο σατανάς, ο πρώτος των δαιμόνων από προσώπου της συντετριμένης καρδίας της ευχής. Γιώτα σίγμα τάφ. Καθώς δεν αποκτά, να συνέλθει ο άνθρωπος εις αναμένην κάμινον, δεν αποκτά να εισέλθει ο άνθρωπος σε αναμένο καμίνι, έτσι δεν μπορεί και ο διάβολος να εισέλθει εις την αναμένη καρδιά εκ της βίας προσευχής. Γιώτα ζήτα. Καθώς δεν δύναστε να μετρήσει τα κλίματα των πτερών των μελισσών όταν πετούν, έτσι δεν μπορείς να μετρήσεις και να νοήσεις τα γοργότα τα βήματα του σατανά όταν φεύγει από προσώπου της συντετριμένης καρδίας εκ της ευχής. Γιώτα ήτα. Καθώς δηλιάζει ο τυχωρήτης των εξασκουμένων και γενναίων στρατιώτη, έτσι δηλιάζει και ο δαίμον εκείνον που συντρίβει αείποτε την καρδία του με την ευχή. Γιώτα θήτα. Όταν όμως θελήσει ο δαίμον να πλησιάσει για να πάρει τη γνώμη του με απάτη, πρώτον ετοιμάζει τον εαυτό του για την φυγή, για να δυνηθεί να γλιτώσει καν τον εαυτό του από την καυστική αστραπή της συντετριμένης καρδίας και της ευχής. Κάπα. Διότι άμα όπου ήθελε τον θεωρήσει ότι άρχισε να συντρίβει την καρδία του με την ευχή, δεν σεριανίζει πλέον, μήτε περιεργάζεται τη συντριβή της καρδίας ευθύς, κατακομματίζεται φεύγοντας από προσώπου αυτού. Κάπα αλφα. Καθώς ο ρήτορ όταν τον περικυκλώσει η φλόγα δεν ρητορεύει περί του πυρός τούτην την ώρα, αλλά κοιτάζει πώς να σώσει τον εαυτό του εκ της πυρκαγιάς, έτσι και ο δαίμον όταν
θεωρεί η καρδία να αναμένει εκ της ευχής, δεν κοιτάζει την κατάστασή της, αλλά κοιτάζει πώς να γλιτώσει τον εαυτόν από αυτήν. ΚΒ. Καθώς ο λαγός, όταν τον κυνηγά ο σκύλος, έχει ελπίδα να σώσει τον εαυτό του με την ταχύτητα του πυλαλήματος των ποδιών του, μα όταν τον κυνηγά η λαγονίκα, μόλον όπου τρέχει και αυτός τάχιστα όσον δύναται γίνεται πάλι άγρα και κυνήγιον της λαγονίκας, έτσι και ο δαίμον όταν πολεμάται από άλλην καμία αρετή έχει ελπίδα να αποφύγει τη μάσκα της φλογεράς ρομφαίας, μα όταν τον κυνηγά η φλογερή ρομφαία της συντετριμένης προσευχής είναι πεπισμένος ότι θέλει να τον φτάσει πολλά ογλυγορά ο κεραυνός αυτής της ευχής και ότι θέλει να σκορπίσει τα κόκαλα της κακίας του παρά τον άδε. ΚΓ. Δεν φοβούνται τόσο τα στουρθία την ορμή του αετού, όσο φοβούνται οι δαίμονες την ορμή της συντετριμένης καρδίας εκ της ευχής. ΚΘ. Όταν βρίσκεται ασβεστόπετρα ή στην καιόμενη ύλη, δεν την χωνεύει τόσο τάχιστα, όσο τάχιστα χωνεύει και κατακαίει η συντριβή καρδίας πάσαν δαιμονικήν πονηρία. ΚΕ. Είδε ο διάβολος καρδία καταπληγωμένη από τη συντριβή της ευχής, ενθυμήθη ευθύς τα σπληγάς του Χριστού, όπου υπόμεινε δια τον άνθρωπο, δια τούτο τρόμαξε και δηλίασε. Κάπα σύγματα. Σύνδεψον, αγαπητέ, τον διάβολο με τη συντριβή της καρδίας σου, για να εισέλθεις τροπέχος στη χάρη του Κυρίου. Κάπα ζήτα, σύνδεψον με την καρδία σου με την ευχή, για να συντριφθεί ως εις αναρρύθμιτα συντρίμματα οπλανών σε σατανά. Κάπα ήτα, σύντριψον την καρδία σου με την ευχή, για να φύγει από εσέ εκείνος που καιροφυλαχτεί, πώς να σε πιάσει με το δίχτυο της φιλιδονίας. Κάπα θήτα, μη φοβάσεις την τριβή της καρδίας του, για να σε φοβούνται οι δαίμονες. Οι γάρ δαίμονες δεν φοβούνται τον ενάρτον, άλλην φοράν το σούτον όσον τον φοβούνται όταν συντριβεί η καρδία του με την ευχή. Λάμδα, καθώς ο όφης περισσότερον από κάθε άλλη πληγή φοβάται τα νύχια του γάτου, έτσι και ο σατανάς περισσότερον από όλα τις αρετές φοβάται τις καρδίες συντριβή. Λάμδα αλφα φάρμα κερά μεν είναι εις τον όφη τα νύχια του γάτου, μα την ψυχή του ανθρώπου εκείνος είναι για... Εις την ψυχή του ανθρώπου επτάξει είναι φαρμακερότερα τα νύχια του διαβόλου, αλλά εις αυτόν το διάβολο στην τριβή της καρδίας είναι 77 φαρμακερότερη από τα νύχια τα ειδικά. Λάμδα β. Άμα ήκουσε ο σατανάς γοερούς αναστεναγμούς να αναπέμπει το δεκβάσο της καρδίας, ετράπη πάρε αυτή στη σφυγή, διότι εννοήσει ότι εκεί κοντά ευρίσκεται στην τετριμένη καρδία της ευχής, και επομένως ο Χριστός. Λάμδα γάμα, όπου υπάρχει συντριβή καρδίας, εκεί κοντά βρίσκεται ο Χριστός. Δια τούτο λέγει ο προφήτης, εγγύς Κύριος συντετριμένης την καρδία. Λάμδα δέλτα, άμα ήκουσαν ο λύκος τη φωνή των σκύλων, έφυγε ευθύς, διότι εννοήσαν ότι εκεί κοντά είναι ποιμήν και φύλαξε το προβάντο. Λάμδα ύψουν, ήκουσαν οι ποντικοί τη φωνή του γάτου, ησύχασαν ευθύς, εις τα στρίπαστον και τρόγλας, παύσαντες ολίγων από την κρυφουλεπτική του τέχνη. Οι λάμδα σήματα φύκουσαν οι φάλακες του εωσφόρου, τους λυπηρούς αναστεναγούς της καρδίας, εμάζοξαν αυτοί στα σπονηρίας πρώτου λόγου των και εισήχασαν ταύθυν την ώρα. Λάμδα ζήτα, ήξαν οι δαίμονες να αναστενάζει κάποιος από το κέντρο της καρδιάς. Έγιναν άφαντοι από εκεί, διότι φοβήθησαν την εκδίκηση του Κυρίου. Λάμδα ήταν. Όταν ακούει ο κλώσος της πλησίων του τας εκπυρισοκροτήσεων του φαγιού, δεν κοιτάζει να κλέπτει πλέον, αλλά πώς να γλιτώσει με τη φυγή του και με το κρύψιμο του. Λάμδα θήτα, όταν ακούει ο σατανάς να ορίεται κάποιος από στεναγμό της καρδίας κατά τον προφήτη με χύση δακρύου, ζητώντας από τον ποιητή του, δεν κοιτάζει πλέον να κλέψει τίποτε στάφριν την ώρα από την ψυχή εκείνου, λέγομαι να πολεμήσει με κανένα πάθος, αλλά κοιτάζει πώς να γλιτώσει καν τον εαυτό του. Μη σύντριψον λοιπόν μοναχέ την καρδία σου με την αυχή, για να συντριφθεί ο θρόνος και η έπαρση του σατανά. Μη βήτα σύντριψον την καρδία σου με την ευχή, για να ταπεινώσει από τις πόδες των υπερήφανων και αλλάζωνα σατανά. Μη γάμα, ήκουσεν ο διάβολος βραχνιασμένη φωνή από τη συντριβή της καρδίας, διαλύθη πάρα αυτά η δύναμη σε αυτού από τον φόβο του και έσβησεν η φλόγα της κακίας αυτού από την λύπη του. Μη δέρτα, εθεώρησε ο σατανάς ροήν δακρύων
εις πρόσωπον έχοντας καρδίαν συντετριμένη, εζεματίστη ευθύση στην καρδία του. Μία έψιλον, έπτυσες αίμα από την υπερβολική βία της καρδιακής ευχής, καυστικήν ασβεστόπετρα, έριψες στο κέντρο του άδου. Μη σίγμα τάφ, αναστέναξες από βάθσου, σαΐτευσες των ομφαλών του οσφόρου, μη ζήτα, ενεθυμήθης τον ποιητήν σου, τον πλάστην σου Ιησού, και εδάκρυσε από τη χαρά σου, βραστερή βροχή έπεσε επάνω στην κεφαλή του Ιωσφόρου, μη ήτα. Επεκαλέστε τον δεσπότη σου Χριστόν από καρδίας, εξενεύρωσε τον Σατανά, μη θήτα. Εθεώρησαν οι οφθαλμοί σου του Χριστού μου και της Παναγίας την εικόνα και χάρη ψυχή σου, αναρρύθμιτη λογισμή, κυριεύσει τον Σατανάν και περιπολεύουσιν περί των Ιωσφόρων. Νη, εκβαθέων επεκαλέστης το γλυκύτατον όνομα του Χριστού μου και της αγνής Θεομήτωρος, ευήθησες στα καταχθόνια των αοράτων εχθρών σου. Νη αλφα, επώνησε καρδίας από την ευχή, καλόπονος έπιασε τον Σατανά, κυλόπονος έπιασε τον Σατανά. Νη βήτα, ενεκρώθη η δύναμή σου εκ της βιαίας προσευχής, ατόνισε η δύναμη του Ιωσφόρου. Νη γάμα, υπομένων υπόμοια στην καρδιακή ευχή, εφεώρησε η ψυχή σου την δόξα του Κυρίου ως δόξα θεϊκή. Νη δέλτα, εσύντευσα στην καρδία σου με την ευχή, ετρώθη η ψυχή σου από τον θείο έρωτα και αισθάνθη μυστικός η καρδία σου των άρτων γλυκασμών του κτίστου σου Χριστού. Νη εύσιλον, εσύντεψε στην καρδία σου με την ευχή και κοιμήθης θείων και παρηγορητικών όραμα είδες εις τον ύπνο σου. Νη σίγμα τάφ, εσύντεψε στην καρδία σου με την ευχή μέχρι πόνου, ροίδα κρύων εφάνει εν το άμα εις τους οφθαλμούς σου. Νη ζήτα, επώνησε η καρδία σου από τη βία της ευχής, εγρήκασες εις αυτήν σκέπην και χάρη θεϊκήν. Νη ήτα, έλαβες πόνους και καυσίματα στην καρδία από τη βία προσευχήν, εθεώρησες τα έξτα θείαν οπτασίαν με τους ψυχικούς οφθαλμούς. Νη φύτα, απελπίστης την ζωή σου από τους πόνους της συντετρισμένης σου καρδίας, απεκαλύφθη σε σένα κανένα από τα κεκριμένα μυστήρια του Θεού. Ξία, δοκίμασε την θλίψη και το πικρόν του πόνου της συντετριμένης σου καρδίας, εγέφθη πραγματικός η ψυχή σου από Κυρίου Παντοκράτορα στην αίσθηση της γλυκυτάτης του Βασιλείας. Ξία α, απόλεσα στην καρδία σου από την βία της ευχής, έσωσα στην ψυχή σου καρδίας, κέρδισα στον παράδεισο. Ξή β, έδωκα αίμα εκ της καρδίας σου, έλαβες πνεύμα Άγιον στην ψυχή σου. Ξή γ, ίδρωσες από τη στεναχωρία σου προσευχόμενος από καρδίας, εμιμήθη τον υδρότα του Χριστού που έγινε ως η θρόβη αίματος εις την προσευχή σου πίπτοντες επί της γης. Ξή δέλτα, σύντριψες την καρδία σου με την ευχήν, ύψωσες το κέρας της ψυχής σου, σύντριψες τα κέρα του Θεοσφόρου. Ξή έψινο, ξηρός βήχας εκυρίευσε το στήθος του εκ της βιάς σου ευχής, ο χτίκιας εν ο Σατανάς στεναχωρούμενος από τη στεναχωρία σου. Ξή σίγουρα τάφ, εκόπη φωνή σου από την άμαρτη βίαν της καρδιακής σου προσευχής, εμελώδησε η ψυχή σου ουράνιον ακατανόητον και γλυκητά τη μελωδία. Ξή ζήτε, εχάθη ο τόνος της φωνής σου εκ της καρδιακής σου συντριβής, ή ήκουσες ανελπίστως αγγελικήν μελωδία, ήδιστα μελωδούσαν τον πλάστην σου Ιησούν. Ξή ήτα, επροσευχήθησης των Χριστών σου από το βάθος της καρδίας σου, έφραξε τα ότα του ο Σατανάς, μη υποφέροντας να σε ακούει. Ξή θήτα, εκ του βάθους του αναξτέναξας, έχασε τα σφρένα στον Σατανάς από τον φόβο του. Σίγμα, καρδιακή βοή όμικρον, καρδιακή βοή έστειλας στον Θεό, κατά του διαβόλου, φοβερά βροντί ετοίμασας κατά του πλάνου Σατανά. Όμικρον αλφα, εχάθη συντριβή εκ της καρδίας σου, εστράτευσε νησάρκα κατά της ψυχής σου. Εσύντριψας δε την καρδία σου με την ευχήν, εστράτευσε ψυχή κατά της αρκός. Όμικρον βήτα, εσύντριψας την καρδία σου με την ευχήν, εφανερώθη ψυχή σου κατά του διαόλου, στομωθήσα κατά της αμαρτίας. Όμικρον γάμα, θεωρήσα συντετριμμένη καρδία ο Ιωσφόρος, εδήλιασε ταχύως διότι εξενευρήθη η δύναμή του από τάφθην. Όμικρον δέλτα, συντρίφθη η καρδία σου της ευχής,
ετέρθη εις την ψυχή σου το πνεύμα του Κυρίου και επικράτη το τάγμα του Ιωσφόρου. Ον κρονέψιλον, άμα εσύντριψες την καρδία σου με την ευχή, πάρα φτάναψαν εις αυτήν η ζέση της αρετής εκ τούτου οπόθος του Κυρίου. Ον κρον σίγμα τα αυσύντριψε σύντριψον ταπεινέ την καρδία σου με την ευχή, για να εγκαινιαστούν τα έγκατά σου από το πνεύμα του Κυρίου και πνεύμα θέση εγκαίνωσε τον κάτω μου, λέγει ο προφήτης. Ον κρον ζήτα συντρίψε ταπείνωσον αγαπητέ την καρδία σου την επιρμένη με τις ευχές της συντριβή, για να αγαπηθεί η ψυχή σου από τον πλάση των νησιών τον πράγμα καταλήθεια και ταπεινών την καρδία. Ον κρον ζήτα συντρίψε την καρδία σου μοναχία με την ευχή, για να περιπέζει τον διάβολο των πρόεδρων εις την κακία, έχοντας τα βέλη του ως μικρού παιδιού βέλη. Ον κρονθήτα, διότι εκείνος που συντρίβει την καρδία του με την ευχή, έχει τον σατανά ως σαν τον μέρμηγκα και δεν τον δηλιάζει. Εκείνος δε όπου δεν τη συντρίβει, τον έχει ως σαν τον λέοντα και πάντα τον φοβάται. Πει, εσύντριψες βίως την καρδία σου με την ευχή, εγρήκησες ταχύως ανάπαυση τόσο εις την ψυχή σου όσο και στο κορμί σου, διότι εις την πολλή συντριβή της καρδίας λάμπει πάντοτε το άστρο της απάθειας και της καθαρότητας. Πει αλφα, σύντριψον είναι αγαπητέ την καρδία σου με την ευχή, για να συνομιλήσει η ψυχή σου με τους αγγέλους του Θεού, που είναι τη αληθεία πράγμα μακάριν επιθυμητών και παντή δυσεύρητων και δυσκολοκατόρθωτων. Πει βήτα, σύντριψον ό, ταπεινέ την καρδία σου με την ευχή, για να αποκτήσει καθαρότητα εις τον κορμί σου και νύψει εις την διανοιά σου, τα οποία είναι ως αν δύο πτέρυγες στην ψυχή σου και για τον οποίο πετά ελεύθερα στα ουράνια. Πει γάμα, σύντριψον πάντοτε ελάχιστε μοναχή με την ευχή την καρδία σου, για να φωτιστούν τις διανοίες σου τα άματα με τα οποία θέλεις θεωρήσει τα όρατα του παραδείσου, σαν βλέπεις αισθητό στα αισθητά με του κορμιού σου τα όματα. Πει δέλτα, μάζοξε ομάχε το νου σου έσω εν το βάθη του εαυτού σου, όπου είναι αυτή η καθέρδα της καρδίας σου, και αφού τον προσιλώσεις αυτήν, ως άντινα εξυπνητών καραουλιτζίν, μελέτα μετέπειτα από το βάθος την ευχή, έως ότου να γλυκανθεί αρήτως με τη χάρη αυτή της ευχής, και τότε θέλεις τον ειδήν να πτερώθει αήλος άνω εις τους ουρανούς, προς τον Θεόν που είναι η αληθινή του ανάπαυσης.